Ολυμπιακός και Ερυθρός Αστέρας ενώνονται με μια δυνατή φιλία. Ας δούμε πώς άρχισε. Όλα ξεκίνησαν το 1986, όταν ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με τον Ερυθρό Αστέρα για το κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης, το σημερινό Champions League. Οι Σέρβοι οπαδοί ήρθαν στην Αθήνα για τον αγώνα της ομάδας τους. Εκεί συναντήθηκαν με αυτούς του Ολυμπιακού, οι οποίοι τους ζήτησαν εισιτήρια για τον επαναληπτικό. Φυσικά, μεγάλο ρόλο έπαιξε η κοινή θρησκεία, τα κοινά χρώματα, αλλά και το μίσος για τον αιώνιο αντίπαλο, Παναθηναϊκό. Το 1992 Ερυθρός και Παναθηναϊκός συγκρούστηκαν ξανά, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να συνοδεύουν τους Σέρβους, τόσο στις εξέδρες του ΟΑΚΑ, όσο και στο Μαρακανά. Τη δεκαετία του 90, ο πόλεμος ταλαιπώρησε τις χώρες της τότε Γιουγκοσλαβίας. Οι δύο ερυθρόλευκες ομάδες αποφάσισαν να δώσουν φιλικό σε ένδειξη ειρήνης, με τους οργανωμένους Ντέλια να καλούν αυτούς στις θύρες 7, ενώ αντίστοιχο σκηνικό συνέβη και στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. 22 χρόνια μετά, οι δύο ομάδες συναντήθηκαν ξανά στο Μαρακανά για ένα φιλικό σε θερμό κλίμα. Όλα αυτά τα χρόνια, οι δύο σύλλογοι έχουν σταθερή παρουσία στη μπασκετική Ευρωλίγκα και σε κάθε μεταξύ τους αναμέτρηση οι οπαδοί τους τραγουδούν συνθήματα και στις δύο γλώσσες, όπως έκαναν οι Σέρβοι στο Βελιγράδι.